Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μετά από ένα χρόνο και δύο μήνες περίπου που, είμαστε σε αυτή τη, που έχουμε την ευθύνη της διοίκησης του νοσοκομείου, ευωδόθηκαν κάποιες προσπάθειές μας. Ήδη ξέρετε για τη λειτουργία του βροχοσκοπίου, ήδη ξέρετε για την παραλαβή της νέας πυρήγας του ψυχιατρικού τομέα, το έχουμε παραλάβει ήδη και κάνουμε τις διαδικασίες για να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε. Και την προηγούμενη εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη, δημοσιεύθηκε, όπως σας ανακοινώσαμε, ο νέος οργανισμός του νοσοκομείου, ο οποίος προβλέπει 420 κρεβάτια και 150 κρεβάτια για τις δομές του ψυχιατρικού τομέα. Με αυτόν τον τρόπο, το νοσοκομείο γίνεται πρώτης κατηγορίας, έτσι όπως είναι τα μεγάλα νοσοκομεία, και αναβαθμίζεται σε πάρα πολλούς τομείς. Βέβαια, αυτό είναι μια αρχή. Πετύχαμε αυτό το στόχο, πρέπει τώρα να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να υλοποιήσουμε όλα όσα προβλέπει ο νέος οργανισμός. Καταρχάς να σας πω δύο-τρία θέματα από την αναβάθμιση. Είπαμε το πρώτο είναι ότι τα 420 κρεβάτια, οι κλίνες, δημιουργούμε νέα τμήματα όπως είναι το γαστροεντερολογικό και το δερματολογικό. Αναβαθμίζουμε σε τμήματα την μονάδα, το αιμοδυναμικό και τη μονάδα εμφραγμάτων. Το αιμοδυναμικό λειτουργούσε βέβαια, αλλά δεν ήταν στον οργανισμό, τώρα έχει μπει κανονικά στον οργανισμό. Το πνευμονολογικό, το νευροχειρουργικό και το στοματικής και γνάθοπροσωπικής χειρουργικής αναβαθμίζονται σε τμήματα, λειτουργούσαν αναβαθμίζονται σε τμήματα τώρα. Δημιουργούμε τη νέα μονάδα χημειοθεραπείας, νέα μονάδα χειρουργικής όρακος και μεγάλων αγκείων, μεταναστευτικής φροντίδας και επεμβατικής ακτινολογίας. Όλα αυτά είναι νέα τμήματα, όπως και η ΜΑΘ. Η ΜΕΘ αναβαθμίζεται και αυτή σε τμήμα πλέον και δημιουργούμε και το νέο τμήμα της ΜΑΘ, αυξημένης φροντίδας. Έχουμε πολλές θέσεις, νέες θέσεις προσωπικού και γιατρών. Στη διοικητική υπηρεσία δημιουργούμε υποδιεύθυνση οικονομικού και τμήμα προμηθειών. Το Συμβούλιο θα αναβαθμιστεί σε 7 μελές και θα προβλέπεται και αναπληρωτής διοικητής. Και βέβαια πιστεύω ότι με την έγκριση του νέου Συμβουλίου θα ικανοποιήσουμε και το αίτημα της Παναδευτικής Ομοσπονδίας Αμερικής, ότι να έχουμε και ένα μέλος που θα προτείνει η Παναδευτική Ομοσπονδία. Όπως ξέρετε, αυτό δεν έχει νομοθετία, αλλά πιστεύω τώρα με αυτή την αναβάθμιση του οργανισμού θα το πετύχουμε γι' αυτό. Επομένως, τώρα οι στόχοι μας είναι να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτόν τον οργανισμό, να κάνουμε αυτές τις νέες προσλήψεις, να δημιουργήσουμε αυτές τις νέες μονάδες. Και προφανώς έχουμε δύο μεγάλα έργα που πρέπει να κάνουμε. Ένα είναι το καθύψος επέκταση πάνω από το ΤΕΠ, που υπήρχε ένα παλιό τέτοιο αίτημα εδώ για το νοσοκομείο. Πρέπει τώρα δεν είναι μεγάλη ανάγκη να το υλοποιήσουμε αυτό και πρέπει να ξεκινήσουμε με τη μελέτη. Γι' αυτό ζητάμε και τη βοήθεια όλων των παραγόντων, των τοπικών εδώ, των Παναδευτικών Ομοσπονδιών, Αμερικής κυρίως, αλλά και των άλλων ομοσπονδιών, Καναδά, Αυστραλίας και της Ελλάδος, της περιφέρειας οπωσδήποτε, που φαντάζομαι ότι έχουμε όλη τη βοήθεια όλων και γενικώς τη βοήθεια των πολιτών και των ομογενών για να ολοκληρώσουμε αυτά τα έργα. Και βέβαια ένα μεγάλο έργο που είναι η δημιουργία της κλινικής του νέου τμήματος του ογκολογικού. Και εκεί χρειάζεται μια μεγάλη επένδυση και πρέπει σιγά σιγά να κάνουμε τις προσπάθειες για να μπορέσουμε, γιατί ξέρετε, χρειάζονται μελέτες κτλ. Έτσι, το τμήμα της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας πρέπει να υπηρεσουμε. Βέβαια, τώρα με τον νέο οργανισμό πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν και κάποιες παρενέργειες, διότι επειδή είχαμε τους δημοσιονομικούς περιορισμούς της χώρας και δεν μπορούσαμε να... τώρα με αυτά τα κρεβάτια υπάρχουν κάποιοι συντελεστές που μας λένε πόσους γιατρούς μπορούμε να έχουμε, πόσους νοσηλεύθερες, πόσο διοικητικό προσωπικό κτλ. Δεν μπορέσαμε να τα καλύψουμε σε αυτή τη φάση όλα αυτά, διότι υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί, όπως ξέρετε. Καλύψαμε τώρα όσα μπορέσαμε και κάνουμε προσπάθειες, ήδη ξεκινάμε από τώρα, να καλύψουμε και κάποιες άλλες ατέλειες που πιθανόν έχουμε. Δεν μπορούσαμε πάντως να τα καλύψουμε όλα μαζί σε αυτή τη φάση. Ένα μεγάλο πρόβλημα που παραμένει είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού.
Οι γιατρούς έχουμε προσλάβει πάρα πολλούς τα τελευταία χρόνια, όπως σας έχω καλυμμένος ανακοινώσει. Η κίνηση στο νοσοκομείο αυξάνεται συνέχεια. Τα εξωτερικά ιατρία μόνο, αν σας αναφέρω, μεταξύ των τελευταίων ετών, ας πούμε το 2014 είχαμε 54.725, το 2015 είχαμε 58.288 και το 2016 είχαμε 72.225 στα εξωτερικά ιατρία. Νοσηλευθέντες το 2016 είχαμε 12.525 και το πρώτο οχτάμινο του 2017 έχουμε 8.548 και τα χειρουργία, να σας πω μόνο, έχουμε 4.982 χειρουργία και 2.641 χειρουργία το εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο δηλαδή, το πρώτο οχτάμηνο του 2017. Για το προσωπικό, συνολικά να σας πω, είχαμε προσλάβει σύνολο το 2016 26 εργαζόμενους και μέχρι τις 15/9 του 2017 είχαμε προσλάβει 37, εκ των οποίων σε σύνολο οι 18 είναι γιατροί και 7 γιατροί επικουρικό προσωπικό. Στις προσλήψεις πάμε αρκετά καλά, έχουμε μόνο κάποιες ελλείψεις, σημαντικές ελλείψεις στο νοσηλευτικό προσωπικό. Πιστεύω τώρα το 18 που θα ανοίξουν τα όρια κατά κάποιο τρόπο με τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις της χώρας, ότι θα μπορέσουμε και στο νοσηλευτικό προσωπικό να έχουμε κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα.